Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του προς το μαρτυρικό λαό της Παλαιστίνης που εδώ και 72 χρόνια διεξάγει έναν δίκαιο, πολύχρονο και ηρωικό αγώνα μέσα σε εξαιρετικά δυσμενή συσχετισμό δύναμης. Οι κομμουνιστές της Ελλάδας καταδικάζουμε τα εγκλήματα που πραγματοποιεί σε βάρος του παλαιστινιακού λαού το Ισραήλ έχοντας την μεθοδευμένη και διαχρονική στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη στάση του αυτή, ο Αμερικάνικος και Ευρωενωσιακός Ιμπεριαλισμός συμβάλλει στην όξυνση της εγκληματικής επιθετικότητας του Ισραηλινού κράτους στην Παλαιστίνη και ευρύτερα στην περιοχή. Το ΚΚΕ κατήγγειλε και το νέο Αμερικάνικο σχέδιο, τονίζοντας ότι αυτό διατηρεί και θωρακίζει την Ισραηλινή κατοχή, παραχωρεί την Ιερουσαλήμ στο κράτος του Ισραήλ, το οποίο προχωρά στην προσάρτηση της κοιλάδα του Ιορδάνη, διατηρεί τους επικισμούς. Εκφράζουμε και σήμερα τη σταθερή αλληλεγγύη του ΚΚΕ στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού για τερματισμό της Ισραηλινής κατοχής. Αυτός ο δίκαιος αγώνας Μπορεί να βρει την δικαίωση μέσα από τη συνέχιση της ανυπότακτης πάλης ενάντια στις εμπεριαλιστικές επεμβάσεις, στους σχεδιασμούς των αστικών τάξεων της περιοχής με την ενίσχυση ταυτόχρονα της διεθνιστικής αλληλεγγύης και δράσης. Για τον τερματισμό της Ισραηλινής κατοχής και των συνεπειών της. Για τη δημιουργία ενιαίου, ανεξάρτητου, παλαισθηνιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στα σύνορα του 1967 με τον λαό νοικοκύρη στον τόπο του για το δικαίωμα επιστροφής όλων των Παλαιστίνιων προσφύγων στις εστίες τους με βάση τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ για την άμεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων και άλλων πολιτικών κρατουμένων που κρατούνται στις Ισραηλινές φυλακές. Αλχουρί τούλη φιλαστίν.